περίπτερα το νέο τόμο με δώρο ένα σιδηρό και δύο πίνακες. Net 105,8. Γιατί τίποτα απολύτως δεν μας χαλά τη διάθεση, παιδιά. Μπορεί ο καιρός να είναι έτσι όπως είναι, αλλά η διάθεση είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα. Και ξέρω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα βλέπω δηλαδή μέσα από τα μηνύματά σας να φτάνουν τα ερωτήματα, την αγωνία σας και γενικά αυτό που βιώνετε καθημερινά, και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στα εργασιακά μας. Και λέω εργασιακά μας, γιατί δεν ξέρω τον εαυτό μου από αυτό, τι είμαι, και εγώ εργαζόμενος είμαι. Μαζί με εσάς παλεύω και εγώ για την καθημερινότητά μου. Όπως η Δώρα Ιακημίδου στον ήχο, όπως η Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής, όπως η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Έχω τεχνιέντος να θέλει να καλύψει τις βασικές του ανάγκες με συμβασιούχους, το οποίο είναι λάθος και είναι και αδικό για τον κόσμο αυτό. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Βάλε μουσική παρακαλώ, αν έχεις δυνατότητα, Δώρα. Ευχαριστώ. Ότι αυτός ο νόμος γίνεται μέσω ΟΑΕΔ. Δηλαδή καταθέτει τα χαρτιά στον ΟΑΕΔ, διεκπαιρεώνει ο ΟΑΕΔ τη διαδικασία για να προσδεθεί κάποιος κόσμος στο δημόσιο, άτομα που έχουν ανάγκες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα ειδικών αναγκών κλπ. Και λέω το εξής. Αυτός ο διαγωνισμός για να σε βάλει στη διαδικασία να σε προσλάβει, όχι να καταθέσει τα χαρτιά σου, αλλά να σε προσλάβει, πρέπει να είσαι άνεργος μέχρι την ημέρα που θα βγουν τα αποτελέσματα. Ξέρετε πόσο καιρό κάνουν να βγουν αποτελέσματα σε αυτό το διαγωνισμό? 3 και 4 χρόνια. 3 και 4 χρόνια σε εξαναγκάζει, αν το διαβάσει καλά, διαβάσει καλά την προκήρυξη, να μείνεις άνεργος. Να μην έχεις απασχόληση για να προσληφθείς. Με αυτήν τη λεπτομέρεια σε προσλαμβάνουν. 3 και 4 χρόνια να βγουν αποτελέσματα. Δηλαδή πώς θα ζήσεις. Πώς θα ζήσεις. Και είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες. Ανήκεις στην ειδική κατηγορία του πληθυσμού. Σε εξαναγκάζουν. Εγώ είμαι μαζί σε αυτά που λέτε. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέρμα. Δηλαδή θα γίνει κάτι καινούργιο. Αυτό θέλω να πιστεύω. Είμαι αισιόδοξος, ναι, είμαι αισιόδοξος. Διότι έχουμε φτάσει σαν κοινωνία σε αυτό. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Σου είχα ένα άλλο λόγο. Πάρα καλώς όλους τον καθηγητή τον κύριο Μητρόπουλο. Τι κάνετε, καθηγητέ? Τι κάνετε, πώς είστε? Πανιώνιος με την ΑΕΚ και στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Επαναλαμβάνω, 2 μάτς θα γίνουν αύριο για την Α1 μπάσκετ. Στις 2 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός Μαρούσι. Στις 5 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πανελλήνιος και τα 2 μάτς και κλεισμένο το θηρόν. Θα κάνουμε κλήρωση περίπου στις 5:30, δηλαδή στο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Σκόντα Ξάνθη και του μάτς της Λάρισας με τον Άρη.